Ορίστε κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την Αθανασία του Εγάλεο, το νερό του Καματερού μέχρι τον Αρτέμις Ώρα είναι βεβαιωμένο και διαπιστωμένο ότι πάντοτε θα υπάρχουν ευκολόπιστοι άνθρωποι. Η τελευταία όμως περίπτωση έχει μια ποιοτική διαφορά. Ο συγκεκριμένος κύριος, ο συγκεκριμένος απατεώνας καλύτερα, έχει φτιάξει και πολιτική κίνηση. Και αυτό θα είχε ακόμα και με όρους πολιτικής ένα ενδιαφέρον αν δεν ήταν ακραία ρατσιστής, χυδαία φασίστας και δεν εκμεταλλευόταν και οικονομικά ανθρώπους τους οποίους τους πείθει να μην πληρώνουν στην εφορία, στις τράπεζες ή στα ασφαλιστικά ταμεία, βάζοντάς τους να υπογράψουν ένα κείμενο 12 σελίδων και παίρνοντάς τους 33 ευρώ για την κάθε περίπτωση, δηλαδή 100 στο σύνολο αν έχεις τρεις οφειλές. Και με αυτήν την λογική δεν έφτιαχνε μια βιομηχανία εξαπάτησης του κόσμου. Νομίζω ότι η πολιτεία, όχι η κυβέρνηση, αλλά η πολιτεία ως θεσμός ίσως να έχει καθυστερήσει όλα αυτά τα χρόνια, βλέποντας αυτό το φαινόμενο να γιγαντώνεται, βλέποντας μέσα από το διαδίκτυο δηλώσεις αυτού του ανθρώπου που δεν αγγίζουν καν την ανοησία, την ξεπερνούν κατά πολύ, και παρόλα αυτά να υπάρχει κόσμος πρόθυμος να τον ακολουθήσει, θα έπρεπε να κινηθούν οι διαδικασίες ελέγχου τουλάχιστον και της οργάνωσης που έχει φτιάξει και των οικονομικών αυτής της οργάνωσης, αλλά και του ιδίου. Γιατί άνθρωπος που δηλώνει ότι έχει 2-3 εκατομμύρια δολάρια και κάνει την ίδια στιγμή μια φορολογική δήλωση των 20.000 ευρώ, κάτι στραβό συμβαίνει. Μάλιστα, όταν του τίθεται το ερώτημα από δημοσιογράφο, από τον κύριο Σρόιτερ, που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, η απάντησή του είναι ότι θα τον χορτάσει σφαλιάρες και κλωτσιές. Δηλαδή, στη συνέντευξη όπου μπαίνει σε δύσκολη θέση ο απατεώνας Αρτέμις Ώρας, η απάντησή του είναι βία. Και δυστυχώς. Δυστυχώς το λέω, το ζήσαμε πριν λίγο καιρό όταν πρωτοπαλίκαρό του δολοφόνησε μια γυναίκα μέλος αυτής της πολιτικής κίνησης. Επειδή λοιπόν έχει ξεφύγει κατά πολύ αυτή η ιστορία και πέρασε από τη γραφικότητα στην επικινδυνότητα, πρέπει να έχουμε μια συγκροτημένη και μια συντονισμένη απάντηση σε αυτό το φαινόμενο του απατεώνα Αρτέμις Ώρα. Το λόγο στον κύριο Υπουργό για λόγους κοινοβουλευτικής τάξης και ανεξάρτητα ποια είναι η άποψη του καθενός μας, χαρακτηρισμοί που ακούγονται να λαμβάνουν την ευθύνη αυτοί οι οποίοι τις λένε από τους συναδέλφους. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω ότι συμφωνώ απολύτως με το περιεχόμενο της ερώτησης και με όσα είπε ο συνάδελφος ο κύριος Καραγιαννίδης προηγουμένως. Πρώτα και κύρια, μου κάνει και εμένα εντύπωση ο ακραίος ρατσιστικός λόγος αυτής της οργάνωσης και αυτού του κυρίου, ακραίος ρατσιστικός λόγος ο οποίος προσφάτως είδαμε να απευθύνεται εναντίον συνανθρώπων μας, ατόμων με ειδικές ανάγκες και ιδίως τους παραολυμπιονίκες μας. Με χαρακτηρισμούς, τους οποίους δεν θέλω να επαναφέρω στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, που εκφεύγουν όχι τα όρια της ευπρέπειας, διότι αυτό μάλλον είναι πολυτέλεια για το συγκεκριμένο κύριο, αλλά οποιοδήποτε όριο μιας ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και επαναλαμβάνω, αυτά τα οποία είπε εις βάρος των παραολυμπιονικών, δηλαδή συνανθρώπων μας που δίνουν ένα παράδειγμα αγωνιστικότητας και ήθους στην ελληνική κοινωνία, αυτό πρέπει να προβληματίσει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και ιδίως όσους τον ακολουθούν αυτή τη στιγμή. Διότι δεν μπορώ να πιστέψω πως από το σύνολο των ανθρώπων που τον ακολουθούν, οι περισσότεροι, για να μην πω σχεδόν όλοι, δεν είναι μέλη αυτής της κοινωνίας που πανηγύρισαν με τις επιτυχίες των παραολυμπιονικών μας στην τελευταία Παραολυμπιάδα. Θέλω να πω λοιπόν, για να σας ενημερώσω κύριε συνάδελφε, ότι αυτή την ώρα έχουν σχηματιστεί 4 ποινικές δικογραφίες, οι οποίες
εξετάζονται αυτοπροσώπως από τον αρμόδιο εισαγγελέα πλημελιωδικών που τις έχει χρεωθεί, βρίσκονται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, όπως επίσης έχει ασκηθεί ανέρεση από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εναντίον μιας κατά μιας απόφασης του 8ου Πλημελιωδικίου Αθηνών, στην οποία διαλαμβάνονταν παρεπίπτουσες κρίσεις, ότι έχει αποδειχθεί, αυτό έλεγε η απόφαση, πως πράγματι ο κύριος αυτός έχει στην κατοχή του ένα πληρεξούσιο και ότι διαχειρίζεται ένα φαντ 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά, παρεπίπτουσες κρίσεις, αυτές είναι δικαστικής απόφασης. Την οποία δικαστική απόφαση ανέμιζε αυτός ο κύριος ότι η ελληνική δικαιοσύνη αναγνωρίζει ότι είναι διαχειριστής αυτού του χρηματικού ποσού. Εδώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Αμέσως όταν πληροφορήθηκα την ύπαρξη αυτής της απόφασης, ζήτησα να μου κοινοποιηθεί η απόφαση στο γραφείο μου. Και την επομένη μέρα τη διαβίβασα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να γίνουν όσα έγιναν. Πρωτοβουλία της κυβέρνησης ήταν η διαβίβαση της απόφασης αυτής στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και εξαιτίας αυτής της κοινοποίησης και της ενέργειας στην οποία προέβην στις 5 Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά, έχει ασκηθεί πλέον η ανέρεση και ευελπιστώ ότι αυτή η απόφαση θα ακυρωθεί. Βλέπω ότι έχω περάσει, κύριε Πρόεδρε, απλώς να ολοκληρώσω όσον αφορά τα ποινικά και όλο αυτό το θόρυβο που είχε γίνει. Θέλω λοιπόν, κύριε συνάδελφε και κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, να αναφέρω ότι η κυβέρνηση αμέσως μόλις έλαβε γνώση αυτής της απόφασης ενήργησε και ήδη υπάρχουν αποτελέσματα. Εντύπωση όμως μου προκαλεί το γεγονός ότι αυτή η απόφαση, η οποία αφορούσε και σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία εκδόθηκε το 2013, δεν απασχόλησε ούτε το τότε κυβερνητικό κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, ούτε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος είχε υποχρέωση να κάνει αυτά που έκανα εγώ μέσα σε 12 ώρες. Και επί 2 χρόνια υπήρχε αυτή η απόφαση και κανένα κυβερνητικό στέλεχος δεν είχε πάρει την πρωτοβουλία να κάνει το αυτονόητο. Να την κοινοποιήσει όπως έκανα εγώ στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να γίνουν τα νόμιμα. Το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε, διότι αφού έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν από την κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία εγκαλούσε την κυβέρνηση για καθυστερήσεις. Αυτό. Εμείς όταν να κάνουμε το κάναμε σε 12 ώρες, 2 χρόνια κυβέρνηση, λέω, η Νέα Δημοκρατία, και 3 συνολικά, δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε και δεν είχε καταλάβει τι συνέπειες είχε για την ελληνική κοινωνία αυτή η απαράδεκτη δικαστική απόφαση. Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Καραγιαννίδης, ορίστε. Πέραν των πράξεων που αναλυτικά μας ανέφερε ο κ. Υπουργός από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης, πρέπει να δούμε και κάποια άλλα ζητήματα και οικονομικού αλλά κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα. Κάποια στιγμή και η κοινωνία δεν μπορεί να συνεχίζει να είναι θύμα και πρέπει να αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα με πολιτικούς αλλά και ορθολογικούς όρους. Όταν λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής στέλνει επίσημο έγγραφο που λέει ότι τα χρεόγραφα αυτά είναι πλαστά, όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι αυτά τα χρεόγραφα είναι πλαστά, όταν κανένας δεν μπορεί να αιτιολογήσει ένα τέτοιο χρηματικό μέγεθος και παρόλα αυτά βρίσκονται κάποιες χιλιάδες συμπολίτες μας που πιστεύουν αυτά τα παραμύθια, τότε έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα, να πω και το άλλο. Όταν καλλιεργείται επί πολλά έτη η τρισχιλιετής μας ιστορία,
ότι είμαστε έθνος ανάδερφο, ότι ως γενιά, ως, πώς να το πω, ως εθνότητα, ως εθνική ομάδα είμαστε μοναδικοί στον κόσμο, τότε δίνουμε πρόσφορο έδαφος σε ανθρώπους σαν τον Σόρα να λένε σε βίντεο και να το παρακολουθεί ο κόσμος από κάτω χωρίς να του κάνει ούτε μία ερώτηση ότι ο Μέγας Αλέξανδρος καμπυλώνει το χρόνο και μπορεί να κερδίζει 11 μάχες ταυτόχρονα. Αυτό έχει να κάνει με μία μεγάλη ιστορία που αφορά την παιδεία μας τα τελευταία 100 χρόνια και το ανέβασμα της ελληνικής ταυτότητας σε ύψη δυσθεώρητα, ώστε ο κάθε απατεώνας Αλμπάνης να εμφανίζεται και να λέει το παραμύθι του. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και τους μύθους, αλλά και αυτούς που εκτρέφουν τους μύθους. Και πρέπει και η δικαιοσύνη και η κοινωνία και οι πολιτικές δυνάμεις σε τέτοια φαινόμενα να είναι συντονισμένοι και να τα αντιμετωπίζουν συντονισμένα. Δεν μπορούμε λοιπόν να αναλύουμε για το τι είναι ο Σόρας και ποιος τον υποθάλπτει, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αλλά πώς θα αντιμετωπίσουμε τα δικά του ψέματα, τις δικές του απατεωνιές και πώς γρήγορα θα τελειώνουμε με τέτοιες ιστορίες. Για να κλείνω, υπάρχει πολύ αφορό έδαφος στο να πιστούμε για το οτιδήποτε. Εάν δεν κυριαρχεί ο ορθός λόγος, και κυρίως αυτό το κάνει και η δικαιοσύνη μέχρι τώρα και θα έπρεπε να το κάνει και στο παρελθόν, αν δεν κυριαρχεί ορθός λόγος θα φτάνουμε σε τέτοια αποτελέσματα. Και αυτά τα αποτελέσματα, ξαναλέω, τα είδαμε και στο παρελθόν. Τα είδαμε όμως στο παρελθόν σε έναν βαθμό εξαπάτησης απλώς ανθρώπων για να τους πάρουν τα χρήματα. Εδώ ο Αρτέμις Σόρας έχει αποκτήσει πολιτικό υπόβαθρο. Και είναι πολύ επικίνδυνο άνθρωποι σαν τον Αρτέμις Σόρα, ιδίως και εμένα με λυπεί, όταν εκφράζει τέτοιες ρατσιστικές απόψεις για τα άτομα με αναπηρία, να μην σηκώνεται όλη η κοινωνία και να τον πάρει με τις φέτρες. Δεν μπορεί να ακούγονται αυτές οι εκφράσεις από δημόσιο στον αέρα, ότι τα άτομα αυτά δεν είναι ανθρώπινες υπάρξεις, ότι δυσφημίζουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν θα έπρεπε καν να ζουν. Σε αυτήν λοιπόν την προσβολή η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο δικαστική. Πρέπει να είναι και κοινωνική. Πρέπει να είναι κοινωνική και συντονισμένη για να εξαλειφθεί μια και έξω αυτή η ιστορία. Ευχαριστώ. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, ορίστε. Συμπληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος συνάδελφος στη δευτερολογία του έθεσε δύο ζητήματα. Την αντίδραση της κοινωνίας και την αντίδραση της δικαιοσύνης. Είχα σκοπό να αναφερθώ και στα δύο. Θέλω λοιπόν το πρώτον να εκθέσω ένα προβληματισμό. Και αυτός ο προβληματισμός θέλω να ακουστεί από αυτούς οι οποίοι ακολουθούν τον Αρτέμι Σόρα σήμερα. Αυτός ο άνθρωπος, κύριοι συνάδελφοι, προβάλλει έναν ισχυρισμό ο οποίος ξεπερνά τα όρια της τερατολογίας. Και ποιος είναι αυτός? Ότι διαχειρίζεται 600 εκατομμύρια δισεκατομμύρια δολάρια με τα οποία θα πληρώσει το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων. Πείτε μου, ποιος λογικός άνθρωπος, και πιστεύω ότι όλοι είναι λογικοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο, διαθέτουν ένα ποσοστό λογικής που τους επιτρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό από μόνο του είναι απάτη. Ποιος είναι αυτός που έχει 600 δισεκατομμύρια δολάρια και θα πληρώσει το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος? Και γιατί δεν το κάνει? Και γιατί δεν το κάνει αφού τα έχει και παριστάνει το σωτήρα του έθνους? Εκείνο όμως που πρέπει περισσότερο να προβληματίσει είναι το εξής. Αφού έχει αυτά τα 600 δισεκατομμύρια, γιατί βάζει αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους και πληρώνουν συνδρομές? Δηλαδή δεν τον ρώτησε κανένας από αυτούς που του ζητάνε να δίνουν 30, 100, 200 ευρώ? Εσύ έχεις 600 δισεκατομμύρια. Τα 100 ευρώ τα δικά μου ζητάς για συνδρομή, εγγραφή στο κόμμα ή για να κοινοποιήσουμε ένα εξώδικο στην εφορία? Αυτά τα πράγματα δεν τα προβάλλει κάποιος άνθρωπος? Και πώς είναι δυνατόν να τον ακολουθούν αυτό τον τύπο, και δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά, όταν υπάρχουν αυτά τα ερωτηματικά?
Θέσατε όμως και το θέμα της δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι η δικαιοσύνη έχει κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Όμως, ως αρμόδιος υπουργός, θέλω να σας πω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να κινείται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι κινήθηκε στην περίπτωση αυτή και να γίνεται η ασπίδα της κοινωνίας. Δεν πρέπει η δικαιοσύνη να περιμένει μηνυτήριες αναφορές για να κινηθεί όταν μπροστά στα μάτια μας, στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις βγαίνει αυτός ο κύριος και ισχυρίζεται όσα ισχυρίζεται. Καθήκον των αρμόδιων εισαγγελέων είναι αυτεπαγγέλτος να επέμβουν την ίδια στιγμή και να σταματήσουν αυτό το φαινόμενο και να στυλιτεύσουν αυτές τις συμπεριφορές. Θέλω λοιπόν να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και κλείστε με αυτό, και κλείνω με αυτό, ότι η δικαιοσύνη επιτελεί το έργο της, θα πρέπει όμως σε παρόμοιες περιπτώσεις οι οποίες έχουν ένα ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον, που εκεί πρέπει η δικαιοσύνη να προστατεύσει τους πολίτες, παρόμοιες υποθέσεις να μην αντιμετωπίζονται με ένα γραφειοκρατικό τρόπο που θα εξεταστούν όταν έρθει μηνυτήρια αναφορά στη σειρά της κτλ, αλλά κατά προτεραιότητα και αμέσως προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζουμε ότι έχουν γίνει βήματα και θα γίνουν ακόμα σοβαρότερα και θέλω να τονίσω ότι η άμεση ανταπόκριση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στην διαβίβαση της απόφασης εκ μέρους μου και στην άσκηση αμέσως αναιρέσεως για όσα διαλαμβάνονται στην απόφαση που σας ανέφερα του 8ου Πλημελιωδικίου Ζακύνθου είναι κάτι το οποίο εμάς μας ικανοποιεί, όπως επίσης μας ικανοποιούν άμεσες κινήσεις της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και της εισαγγελίας Διαφθοράς για την υπόθεση Νοβάρτης που είναι σε εξέλιξη. Αυτό το αναφέρω παρεπιπτόντως στη σημερινή ερώτηση του κυρίου Καραγιαννίδη προς ενημέρωση και της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, οι υπουργοί...